Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Λίμπερο και του Στοιχήματος. Είμαστε εδώ, κουρούς γειτονιάς. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 4. Στο μικρόφωνο στο Ματσο Μουρελής. Θα μιλήσουμε για στοίχημα, θα δούμε τι έχουμε σήμερα, ποια μάτς ξεχωρίζουμε, τι να παίξουμε. Έτσι, καθώς αρκετά γεμάτο και σήμερα το κουπόνι, Σαββατοκύριακο βέβαια. Πάρα πολλά από τα θέματα σε εξέλιξη. Θα ασχοληθούμε κυρίως με τα βασικά, έτσι. Δεν πάμε, το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή, δεν πάμε σε περίεργα από τα θέματα, εκτός να υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη πιθανότητα να επιβεβαιωθεί κάποιο σημείο και δίνεται σε καλή απόδοση, ναι. Τώρα σε κάτι από τα θέματα περίεργα, ασιατικά, αφρικανικά, ευρωπαϊκά, χαμηλά, δεν. Εντάξει, είπαμε, εκτός αν έχουμε κάποιες ευκαιρίες. Έτσι θα είμαστε μαζί εδώ μέχρι και τις 4, θα δούμε το κουπόνι στοιχήματος. Τι αποτελέσματα έχουμε αυτή τη στιγμή, τι παιχνίδια έχουμε αυτή τη στιγμή. Μετά θα μιλήσουμε και με Δημήτρη Ανακτσή να δούμε ποια θα είναι η επιλογή γενικότερη, έτσι από τα σημεία τα οποία έχουμε σήμερα στο κουπόνι. Και θυμίζω ότι τρέχει διαγωνισμός, κάθε εκπομπή θα δίνουμε μια δεκάρα PaySafe, έτσι το καλύτερο εργαλείο για ένα τζογαδόρο, για ένα στοιχηματζή. Μια δεκάρα λοιπόν PaySafe, η διαδικασία είναι απλή. Κάποια στιγμή θα ανοίξουμε γραμμές. Όποιος βγαίνει θα λέει την πρότασή του, θα τη σημειώνουμε. Επίσης μέσω μηνυμάτων FM και ενώ το μηνυμά στο 54526 στέλνετε προτάσεις, προβλέψεις, όπως θέλετε πείτε το, εκτιμήσεις. Και όταν μαζευτούν όλες αυτές, έτσι, αυτή που θα επιβεβαιωθεί θα κερδίσει. Αν είναι μία, την κερδίζει κατευθείαν τη δεκάρα, αν είναι δύο, γίνεται κλήρωση και τα σχετικά. Έτσι. Αν δεν είναι καμία, θα μπουν όλοι στην κλήρωση. Έτσι, θα μπαίνουν όλοι στην κλήρωση και θα βγαίνει ένας νικητής. Αυτή είναι η διαδικασία και του διαγωνισμού, έτσι, με την PSF που δίνουμε κάθε εκπομπή. Όπως και τις περασμένες εκπομπές και αυτή η εκπομπή, προσφορά του καφέ Σαρέμο, έτσι, Υπουργού Δραγούμη 21, στο κέντρο της πόλης, όπως πάτε για το τρίο υποξενείο, στο παρκάκι, ένα εκπληκτικό μαγαζί όπου μπορείς να ξεκινήσεις με καφέ το πρωί, χαρτάκι, μπιρίμπα, βίδα, μπουρλότ, ξερί, έτσι, πάρα πολλές τσόχες, έτσι, για να παίξεις αυτά τα παιχνίδια. Μετά τσιπουράκι, ποτάκι το βράδυ που βλέπεις όλα τα μάτς, οτιδήποτε κινείται το βλέπεις εκεί στο καφέ Σαν Ρέμο. Έτσι, Γιώργο Βασβάνης, το ξέρουν οι Αριανοί, ο υπεύθυνος εκεί του μαγαζιού, πολύ καλή εξυπηρέτηση, κριτικό χιούμορ, έτσι και πολύ καλά φυσικά προϊόντα από το μαγαζί καφέ Σαν Ρέμο λοιπόν. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με αυτά, είπαμε πώς είναι η διαδικασία του αγωνισμού, έτσι, και κάποιες φορές που με ρωτήσανε, το είπα ότι δεν θέλουμε τώρα σημεία του 1-10, 1-20, 1-30 άμονα αποδεκτά, αυτά δεν παίρνουν καν σε μια κλήρωση. Έτσι κανονικές στοιχηματικές προτάσεις όπως δίνουμε σε όλους, όπως συζητάμε στο, ξέρω, στο προβοτζίδικο, στο καφενείο, στην παρέα, έτσι, και ανάλογα πάει η διάδα ένα κλήρο, η τριάδα δύο κλήρους και ούτε καθεξής. Λοιπόν, αυτή ήταν η διαδικασία του διαγωνισμού. Θα την έχουμε σε κάθε εκπομπή φυσικά και με τη δική σας στήριξη μπορούμε να βάλουμε και παραπάνω στη διάρκεια της χρονιάς, παραπάνω PaySafe. Έτσι, δηλαδή κερδίζεις, παίρνεις και τη δεκάρα. Αν χάσεις, υπάρχει δυνατότητα να πάρεις και πάλι τη δεκάρα και να μπορείς να βάλεις ένα νέο στοίχημα μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά και με τον διαγωνισμό. Το γνωρίζετε. Σιγά σιγά τον ξαναλέμε μέχρι να γίνει βίωμα σε όλους. Θα δούμε σιγά σιγά τα παιχνίδια τα οποία έχουμε. Καταρχήν να πάμε σε αυτά που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Να ρίξουμε μια ματιά στο κουπόνι, τι γίνεται τώρα εδώ. Είναι οι ώρες οι περίεργες των Ασιατικών που δεν μου αρέσουν εμένα προσωπικά γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα ονόματα. Αλλά πρέπει να κάνω μια γύρα να δω τι γίνεται τώρα στο κουπόνι στοιχήματος. Λοιπόν, έχουμε και λέμε στην Ιαπωνία έχουμε Καβασάκι Φροντάλε με την Ναγκόγια Γκράμπους 3-1. Χιροσίμα FC Tokyo 1-1. Σανόλ Μπελμάρ με την Σερέζο Ζάκα 0-0. Χίμε με την Φουκουόκα. Ένα λεπτάκι. Είμαστε το 2-1 στην δεύτερη αυτό Ιαπωνίας. Γιαμαγκούτσι με την Οίτα 1-1. Ρικίου με την Καγκοσίμα United 2-0. Έτσι. Αυτά λοιπόν είναι τα παιχνίδια στην Ιαπωνία. Πάμε πιο κάτω. Λοιπόν, δεύτερη Πορτογαλία. Έχουμε Ολιβεϊρένσε Πόρτο Βίτα 0-1.
Συνεχίζουμε πιο κάτω στα παιχνίδια πρώτη Τουρκίας. Μαλάτια Σπορ, Ρίζε Σπορ 1-0. Ταϊλάνδη, Πατάγια, Ρατσαμπούρι 1-0. Γερμανία, Σβάιτε Λίγα ξεκίνησε. Αρμίνια Μπίλεφελ του Ιουνιόν Βερολίνου 0-0. Δυναμό Δρέσδη, Ντράμσταντ 1-1. Χόλστεϊν Κιέλ με την Μπόχουμ στο 0-0. Πάμε πιο κάτω. Γκολ αυτή τη στιγμή έχουμε για την Ουίτα Τρίνιτα με την Γιαμαγκούτσι. Γιαμαγκούτσι Ουίτα 1-2. Λοιπόν, Ισπανία, Ρέγιο Βεκάνο, Ντεπορτίβο Αλαβές 0-1 το παιχνίδι με γκολ του Ναβάρο από το 8ο λεπτό. Σαμπτόρια με την Ίντερ στους νεαρούς είναι στο 0-0. Λευκορωσία, δεν ξέρω αν είναι στο κουπόνι. Λευκορωσία, έχουμε το Ίσοκ με Σαχτάρ Σολίγκορσκ 0-0. Πάμε λίγο Ουκρανία, που σίγουρα το έχουμε αυτό. Μαριουπόλ Αλεξάνδρεια 1-0. Προηγείται η Μαριουπόλ. Ρωσία πρώτη κατηγορία, Δυναμό Μόσχας Αντζή Μακασκάλα 0-0. Ταϊλάνδη και πάλι Πόρτ FC με την Σουπαν Ντούρι 0-0. Πρέμιερ Λιγκ ξεκινάει, Φουλάμ Βότφορντ στο 0-0. Και ξεκινάει και άλλα παιχνίδια. Έχουμε Γερμανίες μετά. Από ό,τι βλέπω κάτι άλλο παιχνίδια. Εσωφαρίζει αυτή τη στιγμή η Ντεπορτίβο Αλαβές. Η Ράγιο Βαγεκάνο. Μπερδεύτηκα. Η Βαγεκάνο λοιπόν εσωφαρίζει στο παιχνίδι με την Αλαβές 1-1. Εσωφαρίζει λοιπόν η Ράγιο Βαγεκάνο την Αλαβές 1-1 το παιχνίδι. Να δούμε λίγο άμα προλάβουμε και τον σκόρερ. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, 1-1 λοιπόν ισοφαρίζει η Ράγιο του Βαγεκάνο, την Τεμπορτίβο Αλαβές δεν έχουμε ακόμα. Σκόρερ 1-1 λοιπόν, ενώ προηγείται πολύ γρήγορα και η Watford. Fulham Watford 0-1 στο τρίτο λεπτό μόλις. Στην Premier League η Watford ανοίγει το σκορ και προηγείται 0-1 της Fulham. Έτσι, πολύ γρήγορο γκολ και στην Αγγλία, στην Premier. Με τη Watford που ομολογουμένως έχει εντυπωσιάσει. Έτσι. Επίσης να πω ότι τώρα το βλέπω αυτό στο κουπόνι του στοιχήματος. Έτσι. Έχουμε και κάποια παιχνίδια από το Καζακστάν στο κουπόνι. Ναι, και όμως είναι αληθινό. Έχουμε και παιχνίδια από το Καζακστάν από ό,τι θα δω. Να τα δω όμως λίγο. Λοιπόν, Καϊσάρ με την... για να τη δω λίγο, να τα βρω καταρχήν, παιδιά, γιατί... Να το, λοιπόν. Καϊσάρ με τη Σαχτόρ Καραγκαντή είναι στο 1-1 αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, επίσης έχουμε το Ταλκορντγκάν με την Καϊρά Ταλμάτι 0-0. Έτσι, αυτά είναι για Καζακστάν. Έχουμε και Καζακστάν στο κουπόνι του στοιχήματος. Επίσης, στην Άντερ 19 στην Ελλάδα, Αστέρας Τρίπολης Απόλλωνος Σμύρνης 4-1, Ατρόμητος Λάρισα 0-1. Παιχνίδια τα οποία και αυτά είναι στο κουπόνι του στοιχήματος. Γενικά, νομίζω ότι πλέον δεν πρέπει να υπάρχει παιχνίδι το κουπόνι, παιχνίδι στην Ευρώπη και στον κόσμο που να μην είναι στο στοίχημα πια. Έτσι, πραγματικά. Δηλαδή, νομίζω είναι ελάχιστα αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, Wolfsburg 2, Oldenburg 1897, χαμηλή Γερμανίας 0-0. Έτσι. Και από ό,τι βλέπω εδώ, δεύτερη Πολωνίας κανονικά όλα. Ναι. Ναι. Ισπανία. Δεύτερη Τουρκία. Τέταρτη Σουηδία. Νομίζω ότι πρέπει να τα λέω όλα. Ό,τι βλέπω δηλαδή να το λέω. Πραγματικά δηλαδή. Τα πάντα όλα μέσα είναι. Τα πάντα όλα. Είναι λίγο απίθανο βέβαια, αλλά απίθανο και όμως αληθινό. Έτσι, το πόσα παιχνίδια αυτή τη στιγμή παίζουν και έχει γενικά, δηλαδή χάνεσαι. Χάνεσαι, δεν μπορεί να γίνεται αυτό, χάνεσαι. Λοιπόν, Πολωνία 2 που είναι ακόμα ένα παιχνίδι. Λοιπόν, το Βάρζα Πόζλαντ με την Ράκοφ είναι στο 0-1 αυτό το παιχνίδι.
Τουρκία επίσης, είπαμε το Τουρκία το παιχνίδι στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας, Μαλάτιασπορ Ρίζεσπορ 1-0 ημίχρονο. Έτσι, 1-0 ημίχρονο είναι η αναμέτρηση. Πορτογαλία είπαμε επίσης, έχουμε το Ολιβαρένσε Πόρτο B 0-1. Κουρεσάρε με την Λεβάντε Ταλίν 0-5 για την Εστονία. Έτσι όσοι έχετε παίξει και αυτό το παιχνίδι. 0-5 λοιπόν προηγείται η Λεβάντια Ταλίν. Ναι. Στη Γερμανία δεν βλέπω κάτι να έχουμε. Λοιπόν, ναι, θα τα δούμε μετά. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, παιδιά. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα παιχνίδια. Έτσι, τρίτο γκολ για την ΟΙΤΑ Τρίνιτα στην δεύτερη κατηγορία της Ιαπωνίας. Για Μαγκούτσι ΟΙΤΑ 1-3 το παιχνίδι. Άσος ήταν το ημίχρονο εκεί. 1-3 λοιπόν έχει γίνει πλέον η αναμέτρηση. Θυμίζω στην Πρέμιερ Φούλα Γουότφορντ 0-1. Στην Ισπανία Ράγιο Βαϊκάνο Αλαβές 1-1. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο δυσκολο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, Γκρούτζ γειτονιά στο Λίμπερο 107 και 4. Φούλαμ Γουότφορντ στο 0-1 το παιχνίδι. Τώρα πάμε λίγο να δώσουμε κάποια τελικά, παιδιά, γιατί βλέπω ότι έχουμε πολλά πράγματα, πολλά τελικά. Και μετά θα δούμε πότε θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη, τον Δανακτσή. Λοιπόν, εσείς βέβαια να πω ότι για το διαγωνισμό μπορείτε να καλείτε εφόσον το επιθυμείτε. Έτσι, 2-3-10-2-7 και 3 χουτάρια, είπαμε τη διαδικασία. Βγαίνετε, μας λέτε την εκτίμησή σας για το κουπόνι. Έτσι, αφήνετε στην αρχή ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο έξω στη γραμματεία και μπορούμε και μπαίνετε κατευθείαν. Έτσι, το ίδιο και με το μήνυμα. FM και το μήνυμα στο 54526. Όσοι βγουν οι προτάσεις τους, αν είναι ένας, κερδίζει κατευθείαν τη δεκάρα. Αν είναι δύο και παραπάνω, έτσι κάνουμε μια κλήρωση. Αν δεν είναι κανείς, πάλι κάνουμε κλήρωση. Προσφορά, όπως είπαμε, καφέ Σαρέμο, Φυπουργού Δραγούμη 21, στο κέντρο της πόλης, εκεί του Ιωποξενείου περιοχή. Γιώργος Λασβάνης ο υπεύθυνος, από το πρωί καφεδάκι, μετά τσιμπουράκι, χαρτί, βίδα, μπυρίμπα, μπουρλότ για τους μοιημένους ξεροί, όλα εκεί. Έτσι και το βράδυ τα ματσάκια όλα τα βλέπετε εκεί στο καφέ Σαρέμο. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι μπορείτε να παίξετε και στοίχημα πάρα πολλά παιχνίδια βέβαια. Ένα παιχνίδι τώρα που βλέπω που θα είναι και μια από τις επιλογές στις δικές μου. Έτσι, Manchester United Wolves στο 1.65 ο άσος από ό,τι βλέπω στοίχημα. 4.15 το χ και 5.20 το διπλό. 1.80 το over, 1.97 συγγνώμη το under. Έτσι, Manchester United στο 1.65, μια πολύ καλή τίμη κοντά στην Wolves. Λοιπόν, πάμε λίγο να δώσουμε τώρα κάποια τελικά τα οποία έχουμε στο κουπόνι στοιχήματος από κάποια περίεργα από τα θέματα ομολογουμένως. Λοιπόν, Καζακστάν, πάμε να δούμε Καϊσάρ Σαχτιόρ Καραγκανή 2-1. Είναι τελικό αυτό. Επίσης τελικό έχουμε στο Ατρόμητος Λάρισα τους νέους 0-1 τελικό. Βολσμπουργκ 2 Όλντεμπουργκ 0-0 τελικό. Λοιπόν, αυτά είναι τα τελικά τα οποία έχουμε. Επίσης Καζακστάν Ταλγκοργκάν με την Καϊράτ Αλμάτι 1-0 τελικό. Πάμε να δούμε λίγο και άλλα τελικά τα οποία βλέπω εδώ. Στην Ιαπωνία Καβασάκι Φροντάλε με την Ναγκόγια Κράμπους 3-1 τελικό. Επίσης τελικό το Μπελμάρε με την Σερέζο Ζάκα 1-1 τελικό. Γιαμαγκούτσι ΟΙΤΑ Τρίνιτα 1-3 τελικό. Περιμένουμε τελικό στο Αστέρας Τρίπολης Απόλλωνος Μένης 4-1. Εδώ δεν αλλάζει κάτι βέβαια. 4-1 οι νέοι, θυμίζω. Αστέρας Τρίπολης Απόλλωνος Μένης. Τελικό επίσης έχουμε στο Χιροσίμα FC Τόκιο 1-1 τελικό. Δεύτερη Πορτογαλία Ολιβεϊρένσε με την Πόρτο B 1-1 τελικό. Γκολ για τον Απόλλωνος Μήνης και τελικό αποτέλεσμα Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης, Απόλλωνος Μήνης νέοι 4-2. Λοιπόν, αυτά από ό,τι βλέπω σαν αφορά τα τελικά τα οποία είχαμε. Έτσι, δεύτερη κατηγορία
Είπαμε Ιαπωνίας, πρώτη Ελλάδα. Ναι, κάτι άλλο από τελικά αυτά. Λοιπόν, στη Zweite Liga ημίχρονο Αρμίνια Bielefeld Union Βερολίνου 0-1, Δυναμό Δρέζης Ντάρμστατ 1-1, Χόλστεϊν Κιέλ με την Μπόχουμ 0-1, Ταϊλάνδη Πατάγια Ρατζαμπούρ FC 1-0, στην Πολωνία Βάρτα Πόζναν με την Ράκοφ 0-1 το παιχνίδι, στην Τουρκία Μαλάτια Σπορίζες Πορ 1-0, η Ρίζες Πορ παίζει και με 10 λόγω αποβολής. Πάμε πιο κάτω, Ισπανία ημίχρονο, Ράγιο Βαγεκάνο Ντεπορτίβο Αλαβές 1-2, η Ράγιο παίζει και με 10 λόγω αποβολής του Μπα στο 36. Ο Ραούλ Ντε Τόμας ισοφάρισε για τους φιλοξενούς, για τους γηπεδούχους. Ο Ιμπάι Γκόμεθ έδωσε το προβάδισμα και πάλι στην Ντεπορτίβο Αλαβές 1-2 ημίχρονο. Έτσι, Ράγιο Βαγεκάνο Ντεπορτίβο Αλαβές 1-2 ημίχρονο. Στην Ουκρανία Μαριουπόλ Αλεξάνδρεια 1-0 ημίχρονο. Στην Πολωνία 2 Γκαρμπάρνια Κρακόβ με την Τσορνιτζάκα 0-2 ημίχρονο. Ρωσία Δυναμό Μόσχας Αντζίμας Κασκάλα 0-0 ημίχρονο. Ταϊλάνδη Πόρτ FC Σουμπαγκμπούρι 0-0 ημίχρονο. Τουρκία 2 Χατάγια Σπορ Ισταμπούλ Σπορ 1-0. Ουμαρνιγεσπορ με την Γετζεμπιλική 0-0. Θα είναι μίχρονα. Πρέμιερ Φούλαμ Γουότφορντ 0-1 το παιχνίδι, από το τρίτο λεμπόρ με γκολ του Γκρέι. Παιχνίδια που ξεκίνησαν πριν από λίγο, να πούμε στους Άντερ 19 στη Γερμανία, Λειψία Ουνιών Βερολίνου 0-0. Αγγλία National League Ίστλεθ με την Ντάγκινα Μερέντ 0-0. Αυτά, από ό,τι βλέπω τα καλύψαμε όλα σχεδόν. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Έτσι τα καλύψαμε όλα. Από ό,τι βλέπω τώρα, αν υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά, μου το ζητάτε. Σαμπτόρια Ίντερ στους νέους 0-0. Έτσι ημίχρονο. Από ό,τι βλέπω τώρα, χαμηλές κατηγορίες Γερμανίας έχουμε πει κάποια παιχνίδια, με την Ντάσεντορφ με την Κόντορ Αβούργου 1-1, Βέρντερ Βρέμις 3 με την Μπλούμε Θάλερ 1-1. Επίσης δεύτερο γκολ αυτή τη στιγμή για την Ρακόφ κόντρα στην Βάρτα Πόζναντ. Βάρτα Πόζναντ Ρακόφ 0-2 η αναμέτρηση. Και από ό,τι βλέπω αυτά, δεν έχει κάτι άλλο όσον αφορά τελικά και τα σχετικά, δεν έχει κάτι άλλο. Έτσι είπαμε και τα τελευταία τελικά τα οποία είχαμε στο κουπόνι μας. Από ό,τι βλέπω έχουμε και Κίνα, οπότε πρέπει να την πούμε και την Κίνα. Πρώτη κατηγορία Κίνας, λοιπόν. Τώρα εδώ με τα ονόματα θα δυσκολευτώ πάρα μα πάρα πολύ. Έτσι είναι αλήθεια αυτό. Γκουενζού με Πεκίν Γκουάν 0-0, Χεμπέι με την Ταϊντζίν 0-0, Χενάρ με την Σανγκόν Λουγκέν 0-1, Τζαϊνξού με την Γκουανζού 2-0, Σανγκάι Γκαουντσού Γιατάι 2-0, Ζεντζιάνγκ με την Γκουιντάο 0-1. Έτσι. Εγώ παιδιά τα ονόματα λίγο τα έχω σκοτώσει τα κινέζικα. Εντάξει. Είναι λίγο δύσκολα τα κινέζικα τα ονόματα, όπως γενικά τα ασιατικά. Ξεκινάει και τρίτη κατηγορία από ό,τι βλέπω Γερμανίας. Πιο χαμηλές επίσης Γερμανίας. Έτσι. Τρίτη Σουηδίας βλέπω κάτι μάτς. Πάρα πολλά παιχνίδια. Σε ξέρει, δεν ηρεμείς. Όλη τη μέρα έχει παιχνίδια. Δηλαδή, άμα παίζεις, είσαι αρρωστάκι, όλη τη μέρα δεν κάνεις τίποτα άλλο, μένεις ξύπνος και παίζεις. Έτσι. Αυτά όσον αφορά τα τελευταία παιχνίδια που είχαμε, το τελικό, τα τελικά αποτελέσματα και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Και πολλά παιχνίδια ξεκινάνε επίσης στις 3 η ώρα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έχουμε μετά Δημήτρη Αδανάξη εδώ πέρα, να δούμε, να συζητήσουμε μαζί τι βλέπει και αυτός, τι βλέπω και εγώ, να τα δούμε λίγο, να τα αναλύσουμε. Έτσι όσον αφορά το σημερινό κουπόνι του στοιχήματος. Λοιπόν,
Πάμε σε ένα απαραίτητο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 10 λεπτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ο Γκουρού της Γειτονιάς, έτσι στοιχηματική ενότητα του Λίμπερο. Λοιπόν, να δω κάποιο σημαντικό γκολ το οποίο έχουμε στο κουπόνι, γιατί έχουμε πάρα μα πάρα πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, το Fulham Watford παραμένει το 0-1. Δυναμό Δρέσδη Ντάρμσταντ μόλις τώρα 2-1. Χολστέιν Κιέλ με την Μπόχουμ στο 1-1. Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές παραμένει το 1-2. Έτσι, Ράγιο θυμίζω παίζει και με 10 λόγω αποβολής. Πάμε τώρα στον τύψτερ της εκπομπής, τον Δημήτρη Δανακτή, ο οποίος μας ακούει στην Αλέκα της Φωνικής Γραμμής. Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σας, Σαμάντη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Μια χαρά. Καλά, μια χαρά. Καλά. Λοιπόν, εντάξει, καθημερινότητα πλέον, έτσι γεμάτα κουπόνια έχουμε. Ναι, πιο φουλ δεν γίνεται, έτσι, δηλαδή. Έτσι. Τώρα, βέβαια, είδα και στο κουπόνι, έτσι, έχουν μέσα τα πάντα, δηλαδή, πιστεύω ότι ό,τι κινείται, παίζεται. Κοίτα, εδώ δεν προλαβαίνουμε να αναλύσουμε τα βασικά πρωταθλήματα, έτσι, δηλαδή. Όχι, δεν ασχολούμαστε. Εγώ, εντάξει, εγώ απλά τα κάνω μια αναφορά στο όταν ξεκινάνε και όπου έχει γκολ και αυτό τέλος. Δεν ξαναπάω στο αυτό. Δεν γίνεται. Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, πραγματικά. Χάνεσαι. Χάνεσαι. Δεν λείπει τίποτα πραγματικά. Εντάξει, μόνο κάτι αφρικές νομίζω. Λοιπόν, τρίτο γκολ για την Αλαβέζα αυτή τη στιγμή. Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβέζα 1-3 στο 56. Νομίζω η Ράγιο παίζει και με 10 λόγω αποβολής. Τι γίνεται, πού κατάληξαμε σήμερα, τι ξεχώρισες? Έχει σημεία, ακόμα και στην Ελλάδα αν δούμε, ας πούμε, το πρόγραμμα και είναι χαμηλές οι αποδόσεις, τόσο και ο Αστέρας Τρίπολης παίζεται απέναντι στον Απόλλων Σμύρνης. Προφανώς όλοι περιμένουν την πρώτη νίκη των Αρκάδων στο πρωτάθλημα, βέβαια ο Άσος έχει υποχωρήσει αρκετά. Το βράδυ, το απόγευμα και ο Ατρόμητος με την Λάρισα, και αυτός παίζεται αρκετά. Και εδώ ο Άσος, να πούμε την αλήθεια, δεν αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες του παιχνιδιού, έτσι ξεκινώντας και με τα τρία ελληνικά παιχνίδια που έχουμε στο πρωτάθλημα σήμερα. Ενώ έτσι η τριάδα της Super League κλείνει με το πιο σημαντικό παιχνίδι, βέβαια, της βραδιάς, ανάμεσα στον Παζιάννα και τον Άρη. Με τον Άρη να έχει το απόλυτο, όπως γνωρίζουμε, τον Νικόν. Βέβαια, από τα τρία παιχνίδια που έχει δώσει, νομίζω ότι το σημερινό στις ισοσημάδες είναι το πιο δύσκολο από όλα και τα τρία παιχνίδια, κατά τη γνώμη μου. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική δοκιμασία για τους παίκτες του Πάκο Ερέρα. Εγώ να σου πω την αλήθεια ότι έχουν επιλέξει την ισοπαλία. Έτσι, με τον Άρη βέβαια να είναι πιο σταθερό σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Και ο Παδιάννα πάντα υπολογίσιμο στην έδρα του. Βέβαια, αν μου έλεγες ένα δεύτερο σημείο από το παιχνίδι, θα κοιτούσα προς το διπλό, αλλά δίνω περισσότερες πιθανότητες στην ισοπαλία σε ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις λεπτομέρειες μέσα στις ισοσημάδες. Οπότε στην Ελλάδα υπάρχουν τρεις επιλογές. Δύο πληρώνουν χαμηλότερα, πρόκειται για τους Άσους του Αστέρα Τρίπολης και του Ατρόμητου, και έτσι μια ρισκαδόρικη ισοπαλία στο ΠΑΣ Γιάννα Άρης, ένα παιχνίδι που γίνεται στις 8.30, βέβαια θα το ακούσετε ζωντανά εδώ από το Λίμπερο 107,4. Τρία παιχνίδια στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, στις καθιερωμένες ώρες του κουπονιού, φυσικά υπάρχουν τα πρωταθλήματα που γνωρίζουμε, με πιο σημαντικά φυσικά από νωρίς 4.30 στην Γερμανία, εκεί όπου σταμάτησε, όπως διαπιστώνουμε και από τις αποδόσεις, τα παιχνίδια είναι αρκετά αμφίροπα. Ναι. Που μπορούν να πάνε παντού. Ξεχωρίζει αρχικά το Hoffenheim Dortmund, δηλαδή εδώ τρία σημεία να σε δίνουνε. Τα φοβάσαι και τα τρία που λέει ο λόγος. Δύο αφαιρέγγιες ομάδες, παρότι η Dortmund έχει ξεκινήσει λίγο σταθερά, έτσι, την πορεία της στο πρωτάθλημα, αλλά σήμερα απέναντι στο Hoffenheim θα έχει πολύ δύσκολο έργο. Φυσικά και η προφανή επιλογή εδώ είναι το goal-goal, αλλά δεν πληρώνει και κάτι το σπουδαίο. Η Wolfsburg, φέτος που δεν την περιμένει κανείς, έχει ξεκινήσει με δύο νίκες και μια ισοπαλία στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Και ίσως, όχι ίσως, νομίζω το έχω σχεδόν σίγουρο ότι φέτος που δεν τα πάει κανείς, δεν την περιμένει κανείς, θα τα πάει καλύτερα. Μπορεί να βγάλει τον Άσο, έχει το momentum απέναντι στην Freiburg. Πολύ δύσκολα και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Φυσικά στο Augsburg Werder Bremen περιμένουμε πολλά γκολ για την εμφάνιση του over 2,5, ενώ στο derby της Schalke
με την Bayern, ναι σήμερα είναι, στις 7.30. Σε τιμές outsider το goal-goal εδώ, να πούμε ότι όσοι θυμούνται, η Σάλκε δυσκολεύει παραδοσιακά την Bayern στο γήπεδό της, ο Gelsenkirchen, και νομίζω ότι ένα goal μπορεί να της βάλει. Της Bayern που δεν είναι και τόσο σταθερή αμυντικά όπως τη γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια, οπότε για όποιον ασχοληθεί με αυτό το ζευγάρι, το μόνο που αξίζει εδώ είναι το goal-goal. Έτσι, από την Bundesliga που δεν λείπουν και τα σημαντικά ζευγάρια σήμερα. Από τα βραδινά έχεις ξεχωρίσει κάτι? Τα βραδινά, κοίταξε να δεις, εντάξει, υπάρχουν κάποια παιχνίδια σημαντικά όπως το Σαμπντόρια Ίντερ ας πούμε, έτσι, το οποίο και εδώ το goal-goal είναι προφανή. Μερικοί περιμένουν τη νίκη της Ίντερ μετά τον διπλό που έβγαλε, μετά τον άσο που έβγαλε με την Tottenham στο Champions League. Πιο λογική φαίνεται η επιλογή στο goal-goal. Στην Ιταλία που υπάρχει επίσης στις 7 το Fiorentina Spal, πιθανός άσος για τους πολύ καλούς Viola, έτσι, στην Ιταλία. Ενώ στις 4, αν δεν κάνω λάθος, παίζει το Parma Cagliari, ναι, εκεί όπου το μάτς μπορεί να πάει παντού, έτσι, και το goal-goal επίσης είναι πιθανό. Στα βραδινά, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι το πολύ σπουδαίο, κάποια σημαντική αξία για να αναφέρουμε. Και η Γαλλία φαίνεται δύσκολη σε πρώτο πλάνο, με την Σεντετιέν κόντρα στην Καέν να είναι ένας πιθανός άσος. Να πούμε εκεί στην Γαλλία αύριο είναι το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Λιόν και την Μαρσέη. Ενδιάμεσα βέβαια συναντάμε και την Premier League. Μ' αρέσουν στα μάτια δύο ασάκια. Δεν πληρώνει χρυσό και τα δύο, αλλά πιστεύω ότι και η Manchester United με το momentum που έχει πλέον, ναι, θα κερδίσει την Wolves, και άνω του 1.60 απέναντι σε μια νεοφώτιστη ομάδα, για μένα υπάρχει μια σχετική αξία για όσους θέλουν να κλείσουν κάποιο παρολί. Και η Leicester περιμένω να κερδίσει την Huddersfield. Την Leicester με πολύ καλό roster, έβγαλε δύσκολο πρόγραμμα και πλέον έχει ένα πιο βατό ώστε να ανέβει βαθμολογικά. Ενώ το απογευματινό παιχνίδι ανάμεσα στην Brighton και την Tottenham, το διπλό δεν ξέρω κατά πόσους μπορεί να απασχολήσει. Απλά να πούμε ότι το μάτς είναι δύσκολο, έτσι, Brighton είναι σκληρό καρυδί και την United κέρδισε, έχασε 1-0 μέσα στο Anfield από την Liverpool. Θα κάνει δύσκολη τη ζωή και της Tottenham, καλύτερα να μείνουμε μακριά από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παίζει και η Liverpool με τη Southampton, να πούμε. Εδώ χαμηλός ο άσος, δεν ξέρω, είναι χαμηλός, νομίζω ότι δεν αξίζει να ασχοληθούμε με κάτι. Οπότε νομίζω ότι τα δύο ασάκια που αναφέραμε, με Leicester και United, ούτως ή άλλως αρκετοί έχουν ασχοληθεί με αυτά. Και έτσι μια ψηλή στον άσο της Crystal Palace, που είναι καλύτερη ομάδα, δεν το συζητάω, απέναντι στην Newcastle, παιχνίδια που συναντάμε στις 5 η ώρα στην Premier League. Σωστό. Εγώ από αυτά που είπες και για την Premier και για την Ιταλία, στέκομαι στον Άστος United, έτσι όπως είπες, μια απόδοση εκεί κοντά στο 1.60-1.62 που τη βρίσκεις, είναι καλή, είναι πολύ καλή, έτσι, για την United που δείχνει να έχει ρυθμό πλέον. Έχει κάποιες απουσιούλες, έτσι, δεν είναι τιμωρημένος, αν δεν κάνω, είναι ο Ράσφορντ και ο Μάτιτς, που ο Μάτιτς για μένα είναι μια τεράστια, ναι, φάση, δηλαδή είναι παίκτης που μπορεί να αλλάξει τη ροή του της Manchester. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι έχει βρει momentum αυτή τη στιγμή η Manchester. Δηλαδή έχει βρει. Ναι, ξέρεις, θα είναι πισωγύρισμα άμα δεν κερδίσει. Ναι, ναι, ξεκίνησε, ναι, κάτι με κάποιες νίκες τώρα τελευταία. Σωστό. Για να μην χαλάσει αυτό που ξεκίνησε. Εντάξει, με την Wolves παίζει. Εντάξει, και άμα πεις ότι θέλει. Και άμα πεις ότι θέλει να παλέψει για το πρωτάθλημα, πρέπει να κερδίσει αυτό που συζητάμε. Έτσι, και σε μια απόδοση τέτοια, δηλαδή σε 3 μήνες μπορεί να το βρίσκουμε στο 1.30 ή στο 1.15, ναι, που 1.17 που βλέπεις σήμερα τη Λίβερπουλ. Έτσι, δηλαδή τώρα το Λίβερπουλ Southampton είναι στο 1.15, 1.17, 1.18. Δεν το ακουμπάς. Ναι, δεν το ανέφερα πριν όσον αφορά τη Λίβερπουλ. Δηλαδή, σαν να του φοβάμαι αυτό το μάτσα, μήπως γίνει σήμερα καμιά στραβή για τη Λίβερπουλ, γιατί η Southampton είναι επικίνδυνη ομάδα. Ζημιά, αλλά εγώ να σου πω κάτι. Στην Αγγλία 1.15 και 1.13 και 1.12. Ας τα παίξουν αυτοί. Έτσι, έτσι. Έτσι δεν βάζω εγώ λεφτά σε αυτά τα σημεία. Να βάλω τώρα στην Αγγλία
Η Αγγλία είναι άλλη φάση. Έτσι, σε άσο και ειδικά τώρα που είναι πόσο, 4-5 αγωνιστικές, να βάλω στο 1-15-20. Όχι. Όχι, δεν βάζω. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο το παιχνίδι όσο δείχνει η απόδοση. Γιατί η απόδοση, ξαναλέμε ότι με βάση την απόδοση, το 1-15 σημαίνει ότι θα είναι 3-0 στο 12, στο 13. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει το 1-15, είναι 17 που δίνει η εταιρεία. Ναι. Το 1-65 σου λέει 1-0 ημίχρονο, 2-0, 3-0 τελικό. Εκεί και χωρίς πολλά-πολλά. Αυτό όταν αναλύουμε αποδόσεις, αυτό είναι το θέμα. Τι σημαίνει το 1-85. Ή το 1.51, το 1.15 ή το 1, ή το 6. Έτσι, αυτό, εκεί είναι το κλειδί να δούμε. Εγώ μένω στο Nations United, όπως ανέφερες τα σωστά. Δηλαδή βλέπω ότι έχει momentum United. Τελευταία σκοράρι κιόλας. Κάτι που πέρσι το είχε με δυσκολία. Δεν είχε καλό. Φέτος βλέπω ότι τα πράγματα λίγο έχουν αλλάξει. Βέβαια τρώει κιόλας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά θα πάω με τη United σήμερα. Και με το goal στο Ίντερ, στην Ίντερ, με τη Σαμπτόρια. Ναι. Αυτές είναι. Το βλέπω και εδώ και εκεί goal. Δηλαδή και η Ίντερ είναι με ένα άλλο πρόσαλλη. Εντάξει, τώρα έκανε αυτή την ανατροπή με την Τότεναμ. Εντάξει, κάποια στιγμή και η Ίντερ πρέπει να κάνει ένα. Ναι, θα κάνει το σερί της αυτή. Τώρα, αν ξεκινήσει από σήμερα. Σκοράρι, βασικό σκοράρι η Ίντερ, δεν είναι ομάδα δηλαδή που θα κλειστεί. Ναι, ναι, ναι. Οπότε νομίζω ότι το goal εδώ έχει μια τύχη, όπως είπες και εσύ. Έτσι. Και έχουμε και Ισπανία στο πρόγραμμα να πούμε. Και υπάρχει ένα σημείο στα μάτια, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει η επιλογή που παίζεται καλός ή κακός. Είναι το διπλό της Ατλέτικο Μαδρίτης στην έδρα της Χετάφε. Διότι η Ατλέτικο έχει ήδη κάνει αρκετές γκέλες στο πρωτάθλημα. Το δυσάρεστο για αυτήν είναι ότι δεν παίζει και καλά. Τουλάχιστον μέχρι πριν το μάτς με τη Μονακό που είδαμε μεσοβδόμαδα. Κάτι έκανε στον Πριγκιπάτο που κέρδισε με 2-1 στην πρεμιέρα του Champions League. Όλοι λένε ότι αυτό το διπλό αποτέλεσε έτσι μια απαρχή για την ομάδα του Diego Simeone. Η Χετάφε είναι και αυτή μια επικίνδυνη ομάδα, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι φόβητρο. Και σε αποδόσεις εκεί γύρω στο 90 νομίζω ότι τουλάχιστον αξίζει να ασχοληθούμε, όσοι βέβαια δεν βλέπουμε κάτι πιο δυνατό. Έτσι, γιατί νομίζω ότι και η Ατλέτικο κάποια στιγμή θα πάρει τα πάνω της, ναι. Και σε αποδόσεις έτσι κοντά στο 1.90 νομίζω ότι μπορούν να μας απασχολήσουν. Σωστή. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις για αυτό. Κοίτα, το παιχνίδι. Σαφέστατα και η Ατλέτικο κάποια στιγμή θα ξεπνήσει. Έτσι δεν είναι ομάδα τώρα για αυτό το ξεκίνημα. Σίγουρα, ναι. Σαφέστατα. Εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι το γεγονός ότι εντάξει κέρδισε τη Μονακό, αλλά μήπως τελικά η Μονακό είναι πολύ χάλια. Ναι, δυστυχώς και ευτυχώς η Μονακό είναι. Καλός ή κακός, εντάξει το Champions League είναι Champions League, αλλά είναι διαφορετικά παιχνίδια και απέναντι σε ομάδες από άλλα πρωταθλήματα που ξέρεις, μπορεί ας πούμε να πήγανε πέρσι στο Champions League, αλλά φέτος να μην είναι η Μονακό η περσινή, ας πούμε. Ναι, αυτό με προβληματίζει. Θέλω λίγο να δω την Αθλητικό, να σου πω την αλήθεια. Θα το αφήσω σήμερα το μάτς, δεν ασχοληθώ. Και να ριμποντάρεις πιο μετά. Ναι, άμα δω ότι αρχίζει και βρίσκει ρυθμό, γιατί είναι ομάδα η οποία έχει καλά σερί και λόγω σημειώνει τέτοια λογική του σαν προπονητής και έχει καλά σερί, έστω και με αυτό το 1-0, ας πούμε, ή 2-0, άμα κερδίζει. Θέλω να το δω, γιατί δεν ξέρω, τη Μονακό τη βλέπω πολύ χάλια φέτος. Αυτή την εικόνα είναι χάλια. Κοίταξε, και αυτή θα ξυπνήσει, γιατί έχει κάποιες απουσίες τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά δεν είναι η Μονακό των περασμένων ετών, αυτό είναι σωστό. Δεδομένο. Και γι' αυτό δεν θέλω, ξέρεις, γιατί μπορεί να φάμε πουλιολόγος να τρίπλα από αυτό το αποτέλεσμα και γιατί βλέπω ότι πάρα πολύ γενικά στο διαδίκτυο πάρα πολύ έχουν πέσει αυτό το παιχνίδι με τις Ατλέτικο. Ναι, μακάρι, είναι από τα πιο εμπορικά παιχνίδια. Έτσι, μακάρι να βγει για τον κόσμο φυσικά, έτσι, μακάρι να βγει, γιατί είπαμε τα εμπορικά πρέπει να βγαίνουν γιατί το 90% παίζει τα εμπορικά παιχνίδια. Η Αθλέτικο σίγουρα. Παίζει ομάδες που ξέρει, παίζει τις μεγάλες ομάδες. Η Αθλέτικο σίγουρα θα είναι μέσα σε κουπόνια πολλά, σε πολλά κουπόνια. Ναι. Καλό θα να βγει, εγώ προσωπικά δεν θα ασχοληθώ, θα περιμένω. Θα περιμένω. Ναι, και ίσως πράξεις και καλά. Έτσι θα περιμένω λίγο. Ναι. Λοιπόν. Εγώ πάντως για να κλείσουμε λίγο για την συνομιλία μας, εγώ σαν τρίτο σημείο στην τριάδα έτσι, τη σημερινή, θα βάλω ένα μικρό μεν, αλλά είναι αυτό που λέμε ψιλοτσιμέντα φάση. Το διπλό της Πόρτο θα βάλω εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Ναι, καλά, ναι, δεν νομίζω να. Το βρίσκω έξω από ό,τι είδα έξω σε εταιρείες. Έχει και ένα 40, ένα 43. Είναι μεν μικρό, το βάζει για να σε πληρώσει φυσικά. Αλλά σε κάτι τέτοια παιχνίδια στην Πορτογαλία, ειδικά Πόρτο και Μπενφίκα. Είναι ψιλοτσιμέντο, ναι, εντάξει, δηλαδή ξέρει,
πέρα ότι παίζουν εντός έδρας, γιατί αυτές οι δύο ομάδες, την Μπενφίκα Πόρτο, παντού έχουν κόσμο. Ναι. Εντάξει, νομίζω και η Πόρτο σιγά σιγά έχει και βρίσκει ρυθμό. Και όχι, παρότι είναι εκεί στο 1,40-1,40 κάτι, εντάξει, δεν είναι κάποια τρομερή απόδοση. Αλλά νομίζω, είναι για κρίσιμο, ναι. Ναι, νομίζω ότι θα βγει. Δηλαδή, το Νάσο τη United, το goal-goal τη Σίντερ και το διπλό τη Πόρτο, εγώ αυτά θα ρίξω σήμερα, να πω την αλήθεια. Ναι, έτσι, είναι, φαίνεται μια λογική έτσι, και καλή τριάδα. Είναι από τις επιλογές σήμερα που θα συγκεντρώσουν έτσι, το ενδιαφέρον. Αναφέραμε και κάποιους άσους όπως πούμε, το Ατρόμητο, το Αστέρα Τρίπολης, είναι και η Λέστερ, είναι και η Ατλέτικο που αναφέραμε. Είναι κάποια παιχνίδια και το Γκολ στο Σάλ και Μπάγκερν. Είναι κάποιες αρκετές επιλογές. Ο κόσμος άκουσε και φυσικά κάνει την δική του χημεία. Σωστό, σωστό. Τα Μπάγκερ τώρα η Γερμανία, αυτό το διπλό που δίνει αποδόσεις στην Μπάγκερ, εντάξει. Για κλάματα. Εντάξει, η Σάλκε μεν δεν δείχνει πολύ δυνατή, αλλά είναι Σάλκε. Κοίτα, κάτι τέτοια μάτς περιμένει όμως μια ομάδα, ας πούμε, 50 πάνω της, έτσι, παίρνοντας αποτέλεσμα σε τέτοια παιχνίδια. Σωστό, τέτοια παιχνίδια κυνηγάς. Μπορεί να χάνεις από τη Χόφενχάιμ και από τους απίθανους που λέει ο λόγος, αλλά τέτοια παιχνίδια κυνηγάς. Την Μπάγκερ. Ποιος θα σπάσει την Μπάγκερ η όλη ιστορία. Εντάξει, κάποια στιγμή και η Μπάγκερ δεν θα είναι τρένο. Κάποια στιγμή θα κάνει και αυτή την κέρα. Όχι, όχι, δέχεται γκολ φέτος με τον Κόβατσο, ο πάγκο της. Δέχεται πολύ εύκολα τον γκολ. Σωστό, νομίζω στο πρωτάθλημα. Επιλογή καλή, ναι, μου άρεσε και εμένα το γκολ εκεί. Αλλά εντάξει, τώρα για διπλά και τέτοιο συζητάω. Δεν μπαίνουμε κάτι. Εντάξει, η πιο λογική τριάδα είναι αυτή που ανέφερε. Μακάρι να επιβεβαιωθεί. Μακάρι να δούμε. Και τα υπόλοιπα τα σημεία να βγουν. Έτσι και ο Άσο Λέστερ που φαίνεται και αυτό εμπορικό και παίζει δυνατά. Και τα ελληνικά που πει. Εγώ να πω την αλήθεια, με ελληνικά δεν θα ασχοληθώ εδώ μέσα από την εκπομπή. Εκτό άμα δω κάτι τρομερό, φοβερό, α πούμε. Μόνο με κάνα οβεράκι θα ασχοληθώ έτσι γιατί. Δεν ξέρω, η Ελλάδα λίγο με. Δεν ξέρω, ναι, τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Σε προβληματίζει στοιχηματικά. Έτσι. Κάνα οβεράκι, α πούμε, είδε το όβερ του Ολυμπιακού με τον Αστέρα που είχαμε πει. Ναι, το βγάλαμε, ωραία. Βγήκε. Εντάξει, μικρό μένα, αλλά βγήκε. Γενικά. Όχι, δηλαδή... κοίταξε, 1,90 πληρώνε. Α, 1,90. Δεν θυμάσαι καλά, ναι. Ναι, δεν θυμάμαι, λάθος. Μια χαρά τότε. Ναι, δηλαδή κάτι τέτοια, ναι, να βρω τώρα να δώσω. Δεν ξέρω, η Ελλάδα είναι λίγο περίεργο ποτάθλημα. Θέλω λίγο ψυχολογία ακόμα να το δώσω. Για να πω ότι θα δώσω ένα σημείο, ας πούμε, ξέρεις. Γιατί δεν είμαι στη Λάρισα με τον Παναθηναϊκό. Επιτυχικά στον Παναθηναϊκό δεν έχει ξεκινήσει το σχολείο ακόμα και ακόμα και παίζουν. Ναι, ναι, κύμα δεν μας είχε δικαιώσει. Ναι. Αλλά εντάξει. Εντάξει, τι να κάνουμε, και αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι... Κυνηγήσαμε το τριαράκι. Σωστό, κυνηγήσες απόδοση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν κυνηγήσε ένα 40-50 και κοίτα, τρία. Στην Ελλάδα. Αυτή τη βδομάδα θα έχουμε κάποια σημεία και αύριο θα αναφέρουμε εδώ κάποια σημεία. Εντάξει, είπες εσύ, δεν σε απασχολεί ιδιαίτερα, αλλά βοηθάει αυτή την εβδομάδα για κάποια σημεία. Θα δούμε βέβαια. Κάνω βεράκι, θα το πω. Δεν είναι, άμα δω κάνω βεράκι στην Ελλάδα, ναι. Δεν έχω θέμα ο βεράκι. Έτσι, στα σημεία κολλάω λίγο, αλλά κάνω βεράκι με κάτι από δώσεις καλές που βλέπω συνήθως, γιατί την Ελλάδα την έχουν ψηλά τα over γενικότερα. Πολλών ομάδων είναι ψηλά τα over. Αν ναι. Εδώ έκανα over, δηλαδή έτσι καλό. Εντάξει, θα το πυροβολήσω που λέμε. Ναι, θα δούμε και αύριο τι θα προκύψει. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Έτσι όπως κάθε Σάββατο και μιλάμε εδώ και συζητάμε. Μετά είσαι εσύ. Θα λέμε και σε μισή ώρα από κοντά. Α, ωραία, ωραία. 4-7 είσαι εσύ. Έχουμε πολύ θέμα. Ωραία, ωραία. Θέμα. Εντάξει, Δημήτρη. Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια, bye. Λοιπόν, και αυτά το Δημήτρη Αναξή, ο οποίο θα είναι εδώ συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο από τις 4 μέχρι και τις 7. Έτσι με πολύ στοίχημα, μεταδόσεις οποίες έχουμε εδώ πέρα. Τα πάντα λοιπόν, μετά που ακούσατε και το Δημήτρη τις δικές του εκτιμήσεις, έτσι τι βλέπει στο σημερινό κουπόνι, κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια είπαμε, δεν θα αναλύουμε τώρα όλο το κουπόνι, ούτε θα πηγαίνουμε τώρα σε περίεργα. Αν έχει κάποια επιλογή καλή, καλώς. Έτσι, αλλιώς μένουμε στα πολύ πιο γνωστά, τώρα να μπλέξουμε περίεργα. Έτσι, και εγώ μετά από έτσι ανάλυση και σκέψη, νομίζω αυτή η τριάδα βάλω εγώ, να πω την αλήθεια, τον Νάσο της United, που δείχνει να παίρνει ρυθμό, να βρίσκει ρυθμό, το goal του Σαμπτόρι Έντερ και το διπλό της Πόρτο. Έτσι, το οποίο είναι σε χαμηλή απόδοση βέβαια, το βρίσκει στο 1,40-1,40 κάτι, αλλά είναι Πόρτο, αυτά τα παιχνίδια λογικά τα καθαρίζει. Έτσι, αυτό βέβαια είναι μια καλή επιλογή στο live. Τα παιχνίδια αυτά των Πορτογαλικών. Τα διπλά δηλαδή σε Πόρτο και Μπενφίκα, κυρίως Πόρτο θα πω εγώ,
Είναι καλό να τα βλέπεις και στο live, γιατί μπορεί οι άλλοι λίγο να αντισταθούν και να το πάρεις μια καλή απόδοση στο live. Έτσι, αυτά τα παιχνίδια στην Πορτογαλία. Γενικά γίνονται αυτά, αλλά τα φαβορί βγαίνουν. Γι' αυτό νομίζω μια τριάδα, έτσι, αυτή δεν είναι η προτίμησή μου σήμερα, να πω την αλήθεια, έτσι, από γνωστά. Τώρα, από γνωστές ομάδες που ξέρουμε πώς πάνε και τι γίνεται όσον αφορά και τη φόρμα τους. Ακούσετε ο Δημήτρη κάποια άλλα σημεία που είπε, έτσι, το γκολ της Σάλκε, τον Άσο της Λέστερ, από Ελλάδα είπε για τον Ατρόμητο, έτσι, δηλαδή είπε κάποια σημεία και ο Δημήτρης, καλά. Λοιπόν, αυτά, να δούμε λίγο τι γκολ έχουμε πριν πάμε στο διάλειμμα, αν έχουμε κιόλας κάποια γκολ. Το Ράγιο Βαγεγκάνο, την Πορτίβα Λαβέζ είναι στο 1-3, καλά, σίγουρα γκολ έχουμε γιατί γίνεται χαμός. Στη Γερμανία, σβάιτε λίγα, Αλμίνια Μπίλεφελ του Νέου Βερολίνου 1-1 και είμαστε στο 75 περίπου. Δυναμό Δρέζης Ντάρμστα 3-1, Χόιστελ Κιέλ με την Μπόχουμ 1-2 το παιχνίδι. Στην Πολωνία 2 περιμένουμε τελικό σε λίγο, αλλά δεν αλλάζει εδώ το σημείο. Με την Βάρντα Πόσναντ να χάνει 0-2 από τη Ράκοφ. Ταϊλάνδη Πατάγια Ρατσαμπούρ FC 2-2, λίγο πριν το φινάλε. Στην Ουκρανία Μαριουπόλ Αλεξάνδρεια 1-0. Χαμηλές ηλικίες Ιταλία Σαμπτόρια Ιντερνέι 1-1 το παιχνίδι. Πάμε πιο κάτω. Στην Αγγλία ημίχρονο Fulham Watford 0-1, αποτέλεσμα πρώτου ημίχρονου. Ίστιλιθ με την Τάγκενα Μερέν 0-0 ημίχρονο. Κατεβαίνουμε πιο κάτω. Τρίτη Γερμανίας, να τα δούμε λίγο αυτά. Καρλ Ζένισε Ζένα με την Καζισλάουτεν 0-0. Φορτούνα Κολονίας με την Λότε 1-0. Καζρούι Ούρτιγκεν 1-0, Μέπεν Ουντερχάχιν 1-0, Σόνεχοφ Χάσα Ρόστοκ 0-0, μόνο 1860 με την Βέχεν 0-0, Βόλσμπουρ Κίκερς με την Μπράουσβάικ 1-1, γκολ για την Καζεσλάουτεν αυτή τη στιγμή, Καρλ Ζέις Καζεσλάουτεν 0-1, στο 36 εκεί είμαστε περίπου, Πανετολικός Λαμία στους νέους 0-0 στην Ελλάδα. Έτσι, για να δούμε λίγο πιο κάτω κάποια άλλα παιχνιδάκια άμα έχουμε. Ρουμανία με την Χέρμανστατ με την Κλούζ στο 0-0 στην πρώτη κατηγορία της Γερμανία, της Ρουμανίας, συγγνώμη. Πάλι βλέπω εδώ Ταϊλάνδη με την Τσαϊνάτ με την Μουαντόγκ United 0-1. Ρατσασίμα, Ναχόγκ Ρατσασίμα με την Πρατσάπ 1-0 στην Ταϊλάνδη. Πιο κάτω δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάποιο άλλο γκολ. Αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια του στοιχήματος. Κάποια γκολ τα οποία είναι σε εξέλιξη, κάποια μάτς. Αρκετά παιχνίδια βέβαια έχουμε σε εξέλιξη, πάρα πολλά παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι λογικό, γιατί γκολ τέταρτο για την Αλαβέζ, η οποία εκμεταλλεύεται 100% το μείον παίχτη που είναι η Ράγιο Βαγεκάνο. Ράγιο Βαγεκάνο, Ντεπορτίβο Αλαβές 1-4 πλέον το παιχνίδι. Στο 79 βρισκόμαστε εκεί. Θυμίζω η Ράγιο παίζει με 10 από το 36. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Πάμε να δούμε λίγο τι γκολ έχουμε στο κουπόνι, γιατί είναι αρκετά. Καταρχήν, ισοφαρίζει Χόιστελ Κιέλ στο 90 βρισκόμαστε εκεί. Χόιστελ Κιέλ Μπόχουμ 2-2. Αρμίνια Μπίλεφελντ Ουντιόν 1-1, Δυναμό Δρέζης Ντάρμστατ 3-1 και είμαστε λίγο πριν το φινάλε στη Γερμανία. Τώρα Άντερ 19 Γερμανίας, να τα πω και αυτά γιατί μπορεί να τα παίζει πολλοί κόσμος. Αμβούργο Χαβέλς Άντερ 19, θυμίζω, έτσι, 2-0. Νιεντόρφερ με τη Βόλσμπουργκ 1-6. Άιντρα Φραγκφούρτη Στουτγκάρτ Κίκερς 1-1. Χόφενχάιμ Χέντερχάιμ 0-0 και ο Μπερχάουζεν Αλεμάνια Άχεν 3-1, τελικό είναι αυτό, Άντερ 19 θυμίζω, έτσι για να μην μπερδευόμαστε. Πιο κάτω Ντάρσεντορφ με την Κόντον Χάρμπουργκ είναι στο 7-1 το παιχνίδι.
Συνεχίζω πιο κάτω, Ράγιο Βαγεκάνο, Ντεπορτίβο Βαλαβές, λίγο από το φινάλε 1-4 το παιχνίδι. Εντάξει, λογικά εδώ το διπλό δεν αλλάζει. Σαμπτόρια Ίντερ στους νέους 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Ουκρανία λίγο πριν το φινάλε Μαριουπόλ Αλεξάνδρεια 1-0. Πολωνία δεύτερη κατηγορία τελικό Γκαρμπάνια Κρακόβ με την Τσονζή Τσάγκα 1-2 τελικό. Δυναμό Μόσχα Σαντζίμα Κασκάλα 0-1. Παίζουμε καθυστερήσεις εκεί με την Δυναμό να χάνει και πέναλτι στο 90. Έχουμε αρκετά τελικά τώρα, περιμένουμε μάλλον αρκετά τελικά. Ταϊλάνδη Πόρτ με την Σουμπαντούρη 0-2. Λίγο από το φινάλε. Δεύτερη Τουρκία, λίγο από το φινάλε. Χατάγια Σπορ, Ισταμπούλ Σπορ 1-0. Ουρμανίγε Σπορ, Κερτζεμπιλική 0-2. Στην Πρίμερα Αγγλέζα να έχει αλλάξει κάτι. Φούλαμ Γκότφορντ στο 0-1. Οπότε πάμε λίγο σιγά σιγά να δίνουμε τελικά τα οποία έχουμε. Με το που έρχονται λοιπόν θα τα λέμε τα τελικά. Είπαμε για την δεύτερη κατηγορία της Πολωνίας, Γκαρμπάνια Κρακόφ Τσονιτζάνκα 1-2 τελικό. Είναι αυτό. Περιμένουμε Ουκρανία, περιμένουμε και Ισπανία, έτσι τα πιο, ας το πούμε έτσι, σημαντικά, και Ρωσία τα πιο γνωστά, και Σβάιτε Λίγκα που και εκεί περιμένουμε τελικά αποτελέσματα. Πολύ πιο κάτω να δούμε αν έχουμε κανένα γκολ. Να δω λίγο εδώ, πρέπει να έχουμε και τρίτη Σουηδία στο κουπόνι. Να το δω λίγο. Ναι, από ό,τι βλέπω εδώ και Λευκορωσία και τρίτη Σουηδίας και τρίτη Φιλανδίας. Ναι, και Νότια Αφρική. Όλα, όλα παίζουν. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Τα παίρνουμε λίγο σιγά σιγά τα μάτς, γιατί πραγματικά γίνεται ένας πανικός από τα μάτς αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη. Τρίτη κατηγορία Σουηδίας, Ρούνινγκ Ακρόπολης 0-1. Θα λέω αυτά που έχει γκολ, παιδιά, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλά. Έτσι, ό,τι βλέπω ότι έχει γκολ θα το λέμε κατευθείαν για να προχωράμε σιγά σιγά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ δεν έχει. Τρίτη Νορβηγία Όσλο Νάρντο ημίχρονο 0-0. Αν ενδιαφέρει κάποιον και το έχει παίξει, γυναίκες Αθλέτικ Μπιλμπάο Αθλέτικο Μαδρίτης 1-1 ημίχρονο. Έτσι, αν κάποιος έχει μπει σε αυτή τη λογική να παίξει γυναίκες Ισπανίας. Λοιπόν, για να δώσουμε λίγο, γιατί έχουμε κάποια τελικά. Λοιπόν, Σβάιτε Λίγκα τελικό, Αρμίνια Μπίλεφελ Τουνιών Βερολίνου 1-1. Τελικό επίσης, Χόιστελ Κίελ με την Μπόχουμ 2-2. Γκολ για τη Δυναμό Δρέζης, καθυστερήσεις, Δυναμό Δρέζης, Ντάρμστα 4-1. Εδώ δεν αλλάζει κάτι φυσικά. Πιο κάτω, Ισπανία ακόμα δεν έχουμε τελικό, ούτε Ρωσία ούτε Ουκρανία έχουμε τα τελικά που περιμένουμε από τα παιχνίδια τα καλά. Τρίτη κατηγορία Σουηδίας, Σάντβικενς με την Σκελετέα 3-2 τελικό. Πόρτ Σουμπαντούρι στην Ταϊλάνδη 0-2 τελικό επίσης. Τελικό στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας, Ουμρανιγεσπορ με την Κετζεμπιλική 0-2 τελικό επίσης και αυτό. Έτσι. Τελικό επίσης και το Δυναμό Δρέζης Ντάρμστα 4-1. Έτσι. Θυμίζω, Αρμίνια Μπίλεφελντ του Νέου Βερολίνου 1-1 τελικό. Δυναμό Δρέζης Ντάρμστα 4-1 τελικό. Χωρίς Κιλ Μπόχουμ 2-2 τελικό. Θα πω λίγο μετά και τις χαμηλές ηλικίες στο Under 19 Γερμανίας, όταν τα έχω όλα τελικά, για να μην μπερδευόμαστε. Τελικό στη Ρωσία, Δυναμό Μόσχα, Σαντζίμα Κασκάλα 0-1. Τελικό στην Ουκρανία, Μαριουπόλ Αλεξάνδρεια 1-0. Αυτό είναι, και αυτά είναι τελικά αποτελέσματα, έτσι. Λοιπόν, άρα περιμένουμε τελικό στο Άγιο Βαγεκάνο Ντεπορτίβο Αλαβέζ. Εκείνη στο 1-4 δεν αλλάζει κάτι, βέβαια το σημείο είναι το διπλό. Νίκη για την Αλαβέζ. Η Ράγιο, θυμίζω, από το 35 έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές.
και ήταν λογικό να καταρρεύσει. Και καταραίει γιατί τρώει και πέμπτο τώρα. Ράγιο Βαγκάνο, Ντεπορτίβο Αλαβές 1-5 στο 95. Έτσι, καταραίει Ράγιο Βαγκάνο. Εντάξει, λογικό, από τη στιγμή που παίζει και με 10, νομίζω ήταν απόλυτα λογικό να δεχτεί και άλλα γκολ. Πραγματικά δεν κατάφερε σε κάθε σημείο. Δηλαδή και μετά το 1-1, μόλις έφαγε την κόκκινη, νομίζω ότι κατέρευσε Ράγιο Βαγκάνο. Έτσι, τώρα το διπλό, για να δω λίγο την τιμή. Εντάξει, θα μου πεις βέβαια, τώρα βγήκε μέσα από το παιχνίδι. Κλειδωμένο εδώ δεν βλέπω απόδοση. Όσον αφορά αποδόσει, να πω ότι μπορείτε να παίξετε στο στοίχημα πάρα πολλά παιχνίδια. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σήμερα είναι το Σαμπτόρια Ίντερ, όπου ο άσος δίνεται στο 3.90, το χ στο 3.60 και το διπλό στο 1.97. Έτσι το Σαμπτόρια Ίντερ λοιπόν στο στοίχημα 3.90-3.60 ο άσος, το χ, και 1.97 το διπλό. Ενώ η επιλογή του Goal Goal είναι στο 1.67. Έτσι, μια επιλογή που ξεχωρίσαμε εδώ από την εκπομπή. Στο στοίχημα 1.67 το Goal Goal στο Σαμπτόρια Ίντερ. Τελικό Ράγιο Βαγκάνο Ντεπορτίβο Αλαβές 1-5. Τελικό και αυτό λοιπόν, με δύο γκολ από τον Ιμπάι Γκούμες, η Αλαβές πήρε το διπλό εύκολα με 1-5. Εντυπωσιακό πραγματικά το 1-5 για την Ντεπορτίβο Αλαβές. Περιμένουμε επίσης δεύτερη κατηγορία Τουρκίας, το Χατάγια Σπορ με την Ισταμπούλ Σπορ είναι στο 1-0. Το περιμένουμε και αυτό το τελικό. Στο 70 στην Πρέμιερ Φούλαμ Γουότφορντ 0-1 το παιχνίδι, με τον Γκρέι να είναι σκόρ, όπως είπαμε, από το δεύτερο λεπτό. Να δούμε κάποια άλλα γκολ τα οποία μπορεί να έχουμε στο κουπόνι. Καζακστάν μόλις τώρα ισοφαρίζει η Κιζιρχάρ. Ατυράου Κιζιρχάρ 1-1. Πρώτη κατηγορία Καζακστάν. Είδε και αυτό ότι παίζει και αυτό στο κουπόνι, από ό,τι είδα. Οπότε θα το λέμε και αυτό. Έτσι, πρώτη κατηγορία Καζακστάν, παρακαλώ. Σουηδία, τρίτη κατηγορία, ημίχρονα, Ρούνικ και Ακρόπολης 0-1. Σκιμίνε με την Ούτσικ Τένς 0-0. Ημίχρονα είναι αυτά. Έτσι, στην τρίτη κατηγορία της Σουηδίας. Θα πούμε μετά και κοινά. Θυμίζω, τελικά Ράγιο Βαγκάνο Ντεπορτίβο Αλαβές 1-5 τελικό. Διπλό από το ημίχρονο. Πάμε να δούμε λίγο τα τελικά που είχαμε στη Γερμανία. Χαμηλές, το Under 19 που είχαμε κάποια τελικά. Έτσι λοιπόν, να πούμε και Σβάιτε Λίγκα. Όπως επίσης να πούμε ότι τελικό έχουμε και στο Πατάγια Ρατσαμπούρι 2-2 τελικό στην Ταϊλάνδη. Σβάιτε Λίγκα τελικά. Αποτελέσματα: Αρμίνια Μπίλεφελντ Ουνιών 1-1. Δυναμό Δρέζης Ντάρμσταντ 4-1. Χόστε Κιέλ Μπόχουμ 2-2. Στο Under 19 στη Γερμανία τελικό Αμβούργο Χαβέλσε 2-0. Νιεντόρφερ Βολσμπουργκ 1-6. Άιντρα Φραφούτη Στουτγκάρδη Κίκερς 2-1. Ομπερχάουζεν Αλεμάνια Άιχεν 3-1. Πιο χαμηλές κατηγορίες Γερμανίας, Ντάσεντορφ με την Κόντορ Χαμβούργου 7-1. Ντάσεντορφ Κόντορ 7-1. Έτσι, στις χαμηλές τώρα κατηγορίες Γερμανίας. Ισπανία, Ράγιο Βαγκάνο, Ντεπορτίβο Αλαβές 1-5. Νέοι Σαμπτόριας με τους νέους της Ίντερ έληξαν 1-1. Στην Ουκρανία, Μαριουπόλ Αλεξάνδρεια 1-0 τελικό. Πολωνία, Γκαρμπάνια Κρακόφ με την Τσονζινσάνκα 1-2. Ρωσία, Δυναμό Μόσχα Ζαντζίμαρ Κασκάλα 0-1. Ταϊλάνδη, Πόρτ Σουμπαντούρι 0-2. Πρώτη κατηγορία Ταϊλάνδης. Δεύτερη κατηγορία Τουρκίας, Ουμρα Νιγεσπορ Γκετζεμπιλική 0-2. Και περιμένουμε και από εκεί και ένα τελικό. Έτσι, στο Άντε 19 Τσεχίας Σίγμα Όλομουτς Ντούλγα Πράγα 3-2. Άντε 19 Τσεχίας, θυμίζω. Επίσης τελικό περιμένουμε στο Χόβενχάιμ Χέιντενχεμ 0-0. Άντε 19 και στο Χατάγια Σπορ Ισταμπούλ Σπορ 1-0 είναι εκεί το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Έτσι λοιπόν,
Τώρα να προσπαθήσω να πω και Κίνα, για να δούμε. Να προσπαθήσω να πω και Κίνα λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, Γκουινζού με την Beijing Guan 2-0, Χεμπέι Ταϊντζίν 1-0, Χενάν Σανγκόγκ 0-2, Τζιάνγκσου με την Γκουαντζού 2-1, Σανγκάι Γκουαντσούν για Τάι 3-1, και με την και αυτά. Αυτά για να μην μπερδευτούμε. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχουμε στην Κίνα. Επίσης, χαμηλή κατηγορία Γερμανίας, ο Μπερλάζεν με την Μπάμπελσμπερ 0-0. Άντερ 23 στην Αγγλία, στην Πρέμιερ, να τα δώσει και αυτά, μπορεί να τα παίζει κανείς. Manchester City Derby 2-0, Swansea Blackburn 1-0, West Ham Chelsea 1-1. Άντερ 23 είναι αυτά. Έτσι το σημειώνω, μην μπερδευτεί κανείς και νομίζει ότι είναι κανονική Πρέμιερ. Τρίτη Γερμανίας, ημίχρονα, Καρλ Ζέινς με την Καϊζερσλάουτερν 1-1, Φορτούνα Κολονίας, Λότε 1-0, Καζρούι Ούρτιγκεν 1-0, Μέπεν Ούντερχάχιν 1-1, Σόνεφχοφ Χάνσα Ρόστοκ 0-0, Μόναχο 1860 με την Βέχεν 1-0, έτσι Βόλσμπουργκ Κίκερς Μπράουνσβάικ 1-1. Αυτά στη τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Πανετολικός Λαμία νέοι 0-0 ημίχρονο. Ρουμανία, πρώτη κατηγορία Ρουμανίας, το Χέρμανσταντ με την Κλούζ είναι στο 0-0. Τρίτη κατηγορία Νορβηγίας, Όσλο Νάρντο 1-0 το παιχνίδι. Πιο κάτω δεν βλέπω κάτι. Εντάξει, ξεκινάει το Πάρμα Κάλιαρη, έχει ξεκινήσει το Πάρμα Κάλιαρη στο 0-0. Λοιπόν, τελικό να πω, Χατάγια Σπόρ Ισταμπούλ Σπόρ 1-0 τελικό. Έτσι, αυτά. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Εντάξει, μετά και Δημήτρη να ξέρεις εδώ, θα σου αφήσω Δημήτρη να πεις τα πρωταθλήματα με τα δύσκολα ονόματα, γιατί έχω σπάσει τη γλώσσα μου σήμερα με αυτά όλα τα παιχνίδια τα οποία έχουμε, ειδικά από ασίες, τα ονόματα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι, πάρα πολύ δύσκολα είναι. Τώρα, εντάξει, τώρα το Χεμπέι εδώ, Χεμπέι πετυχαίνει γκολ, είναι εύκολο όνομα. Με την Τιάντζιν, Χεμπέι Τιάντζιν 2-0. Αυτά είναι εύκολα, τα άλλα όλα είναι άστα να πάνε. Ωραία, λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα πούμε και πάλι αύριο γκουρού της γειτονιάς εδώ. Είπαμε κάποιες επιλογές που κλείσαμε και με τον Δημήτρη. Έτσι, δικιά μου επιλογή, United στον Άσο, το goal goal στην Ίντερ, Σαμπτόρια Ίντερ, και το διπλό της Πόρτο. Είναι μια τριάδα που θα την εμπιστευτώ. Πω πω, τώρα ξεκινάει πολύ πράγμα. Κουράγιο να έχει ο Δημήτρης όταν αξίζει να λέει παιχνίδια. Έτσι, πάρα πολύ. Και Σέρι Α και Σέρι Μπ και χαμηλά εδώ η ηλική της Ιταλίας. Βλέπω, εντάξει, γενικά η μέρα είναι γεμάτη, γεμάτη πραγματικά. Λοιπόν, εμείς θα πούμε και πάλι αύριο εδώ 2 με 4 ο κουρούς γειτονιάς. Ας ελπίσουμε να τα πάμε καλά σήμερα και να έχουμε αύριο πολλά περισσότερα να πούμε και περισσότερα παιχνίδια να δούμε, να είναι λίγο πιο ξεκάθαρη η μέρα. Μείνε συνδεσμένοι στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107 και 4, καθώς ακολουθεί Δημήτρης Αναξής 4 με 7, με πολύ στοίχημα, παιχνίδια τα οποία ξεκινάνε με Bundesliga, με Premier League, με μικρές κατηγορίες, με Ελλάδα. Εντάξει, ένας γενικός χαμός γίνεται εδώ, όλα τα μαθαίνετε φυσικά εδώ, στο Λίμπερο 107 και 4. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα, κοντά σας ήταν ο Σταμάτης ο Μουρελής, ακολουθεί Δημήτρης Αναξής μέχρι και τις 7, με πολύ στοίχημα, πολύ ενημέρωση για ό,τι κινείται αθλητικό στην Ελλάδα και όχι μόνο. Διαφημιστικό και Δημήτρης Αναξής μέχρι τις 7.